Τελευταίο αντίο σήμερα στο Κιάτο, κυρίες και κύριοι, στον μεγάλο δημιουργό του ελληνικού τραγουδιού, τον Γιάννη Σπανό, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του τον αποχαιρέτησαν τον πατέρα του νέου κύματος με τα δικά του αγαπημένα τραγούδια, με τα οποία θα τον θυμόμαστε για πάντα. Χειροκρότημα του κόσμου και με την πάντα να παίζει η δική του μελωδία, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες αποχαιρέτησαν ένα από τους μεγαλύτερους Έλληνες μελωδούς στον τόπο που γεννήθηκε, στο Κιάτο. Αν μ' αγαπάς, δεν θα έχει γκρίζο πουθενά να κοιτάς. Αποχαιρετάμε έναν σπουδαίο άνθρωπο. Ο Γιάννης Σπανός είναι υπόδειγμα για τους υπόλοιπους καλλιτέχνες. Ο τρόπος που κινήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, η σεμνότητά του, η ταπεινότητά του. Κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ελληνική δισκογραφία. Ο Γιάννης φεύγει. Το έργο του θα μείνει. Το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο. Από νωρίς το πρωί στην εκκλησία κατέφθασαν στεφάνια στη μνήμη του από συνεργάτες, φίλους και ανθρώπους που τον αγαπούσαν και τον θαύμαζαν. Ένας λαός ο οποίος πήρε στοιχεία του πολιτισμού του, φαντάζομαι να τα στηρίξει, να τα κρατάει στη μνήμη του και να είναι παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα για την ελληνική κοινωνία, για την ελληνική μουσική. Έφυγε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της τέχνης, της μουσικής, ο Γιάννης ο Σπανός. Με τις μελωδίες του έτσι τη ζωή μας επί 5 δεκαετίες. Η έννοια μου ήταν να βγάλω την ποίηση στο καθημερινό αυτή. Δηλαδή με μελωδία, όχι απλώς με υπόκριση. Ναι. Αυτό προσπάθησα με ζωή. Με πνίγει τούτη η σιωπή, τούτη στεναχώρια. Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης που άφησε την νομική για την μεγάλη του αγάπη, τη μουσική, ήταν ο πατέρας του νέου κύματος και άφησε πίσω του ένα σπουδαίο έργο που είχε αφετηρία το «Μια αγάπη για το καλοκαίρι». Μια αγάπη για το καλοκαίρι θα με κι εγώ, να σου κρατώ δροσιά στο χέρι να σε φιλώ. Και μέχρι το τέλος της ζωής του αριθμεί εκατοντάδες γνωστά τραγούδια και συνθέσεις.